Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Έχει πολύ καιρό να τα πούμε σε βίντεο. Δυστυχώς δεν έχει καθόλου news αυτές τις μέρες, επειδή Epic Games είναι διακοπές, άρα δεν υπάρχουν update ούτε leaks. Αλλά κάτι σας βρήκα σήμερα, έχει να κάνει με την ιστορία του Fortnite, με τους Jonesy, τους The Seven, γενικά τι γίνεται ακριβώς με το The Breach, το The Loop, όλα αυτά που ζούμε τέλος πάντων στη Zero Point Season 5, και θα συζητήσουμε και λίγο για το Item Shop και το καινούριο Fortnite Crew Skin που το αποκάλυψαν επίσημα και οι Epic Games. Όλα αυτά στο σημερινό βίντεο, μην πάτε πουθενά, έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και εννοείται, αν είστε καινούργοι, μία γαφούλα εδώ στο κανάλι να βοηθήσετε την παρέα να φτάσει 170.000 subs. Ρίξτε και ένα like αν γουστάρετε την παρέα εδώ, να βοηθήσετε το βίντεο να μπει στις τάσεις. Και τέλος και πιο σημαντικό, μάγκες, το giveaway μας μεταφέρθηκε για αύριο το πρωί επειδή είχαμε έναν τουρνουά σήμερα. Άρα σημειώστε 25 Δεκέμβρη, Χριστούγεννα, θα κάνουμε το πρωί το giveaway στο stream για τα 6.000 V-Bucks. Θα έχει 4 μεγάλους νικητές και το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να έχετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop και να μου αφήσετε εδώ κάτω στα comments το epic name σας. Αν έχετε και ένα Instagram name θα ήταν καλά να μου το γράψετε. Επίσης, αν πάρετε οτιδήποτε από το σημερινό item shop που είναι και καταπληκτικό, πάμε να το δούμε έτσι και λίγο μαζί, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα story στο Instagram, να με κάνετε tag αν χρησιμοποιείτε το support creator μου, έτσι ώστε να μπορώ να σας κάνω repost. Το σημερινό shop, μάγκες, έχει όλα τα χριστουγεννιάτικα items που βγήκαν όλες τις τελευταίες χρονιές στο Fortnite αλλά και φέτος, και σήμερα έχουμε και το ολοκένουριο skin της Snowbell που είναι το κορίτσι του Codename L. Είναι ένα πολύ ωραίο σκηνάκι, είναι αρκετά tryhard. Έχει 3 styles, το κανονικό, το μπλε και το minty, και πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ για 1200 V-Bucks να το προσθέτετε στη συλλογή σας. Επίσης επέστρεψε μαζί και η ώρα, το αγαπημένο σας tryhard skin, και από κάτω βλέπετε όλα τα υπόλοιπα skins για τα Χριστούγεννα. Και η συμβουλή μου είναι, πάρτε ό,τι θέλετε αυτές τις μέρες, θα κάτσουν 2-3 μέρες ακόμη, λογικά μέχρι την πρωτοχρονιά, αλλά μετά δεν θα τα ξαναδούμε για έναν ολόκληρο χρόνο. Άρα αν θέλετε κάτι γιορτινό, κάτι χριστουγεννιάτικο από το shop, τώρα είναι η ευκαιρία σας. Επίσης, άμα πάτε τελείως κάτω στο Fortnite Crew, θα δείτε ότι πλέον μας δείχνει επίσημα τον Green Arrow, που είναι το επόμενο κρυφό skin για το Fortnite Crew. Αυτόν τον μήνα θα πάρουμε το pack που βλέπετε εδώ και in gameplay, και μαζί 1000 V-Bucks. Αυτό ισχύει για όσους έχουν ήδη τον Battle Pass, δεν θα πάρουμε ακόμη ένα Battle Pass, δεν έχει νόημα, ούτε κάποιο refund για 950 V-Bucks. Αν δεν έχετε τον Battle Pass στη Season 5, τότε θα σας το δώσει αν πάρετε για πρώτη φορά Fortnite Crew. Αλλιώς πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη season, την 6, έτσι λέει και εδώ. Από ό,τι φαίνεται, ο Green Arrow, εκτός από το pickaxe του, θα έχει και έναν δεύτερο style, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη. Το βλέπετε εδώ από το Epic Blog Post που ανακοίνωσε πάνω στο website της. Όλοι που έχουν Crew Pack θα πάρουν το skin στις 31 του Δεκέμβρη και 1η του Γενάρη και τα 1000 V-Bucks. Αυτά ό,τι αφορά το Item Shop και το Crew Pack. Και τώρα, μάγκες μου, θα προχωρήσουμε να δούμε κάποια leaks και στοιχεία που έχουν βρεθεί για την ιστορία της Season 5, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχουν να κάνουν με τον Jonesy, τους The Seven, γενικά τι γίνεται ακριβώς με την Imagine Daughter και το The Breach που είναι το Zero Point, και θα ξεκινήσουμε με τη Season 10 του Chapter 1. Από ό,τι φαίνεται, η Epic Games αποκάλυψε όλη την ιστορία του Fortnite που έχουμε τώρα στη Season 5 από το Chapter 1 μέσω των The Seven. Άμα να ακούσετε τι έλεγε ο The Visitor στα tapes του αυτές τις ηχογραφήσεις για το τελικό event, θα καταλάβετε ότι ήξερε τα πάντα για το Imagine Daughter, το πώς κινείται μέσα στις διαστάσεις και όλα αυτά, και ο σκοπός τους ήταν τελικά να ξεφύγουν από το Fortnite, από αυτήν τη διάσταση, την εικονική πραγματικότητα, μέσω του The Breach που χρησιμοποιεί και ο Jones για να κινείται από τον πραγματικό κόσμο, το Imagine Daughter, μέσα στο Fortnite. Είχαν δηλαδή ανακαλύψει ότι υπάρχει αυτή η δίωδος, αυτή η πύλη προς τον πραγματικό κόσμο, και γι' αυτόν προσπαθεί και ο Jonesy να τους σταματήσει από το να διαφύγουν, γιατί δεν θέλει το Imagine Order να ξεφύγουν οι The Seven. Θα σας αφήσω λίγο αυτόν το tape να το ακούσετε, ένα λεπτό πάει αλλά αξίζει να τα ξαναθυμηθούμε, και έχει και άλλες μικρές λεπτομέρειες.
What the seven of us are attempting is very risky. I suspect they are not the only ones watching, but it must be done or we lose the bridge forever. I speculate that no one calculated the formation of the island, that interdimensional matter collisions would resolve rather than push. Now that I witness it firsthand, it's obvious that pinching alone made it inevitable. When I hear this again, will it help me remember? Or once looped, will I be just as muted as the others? No matter. It seems the lengthy precautions worked. The theorem was a success. You arrived outside the loop at the exact moment of expansion. This effectively paused the singularity, giving us time to create the devices needed to synchronize the junction. What I didn't factor was that the only way to trigger the device was from within the loop itself. Thus this hasty and primitive recording. And why now I find myself looped. Activate the beacon at precisely the moment this timer reaches nothing. The zero point must be contained once more. If they are correct, it will be the end. Όπως βλέπετε, μάγκες μου, εδώ ο Visitor αναφέρεται και στο Memory Loss ότι χάνεις τη μνήμη σου όταν κάνεις travel μέσω του The Loop, και αυτό έγινε και στους σούπερ ήρωες της Marvel στην προηγούμενη season. Άρα μέσω αυτών των holotapes είχαμε teasers για season 4, season 5 του Fortnite που ήρθε μετά από σχεδόν 2 χρόνια θα έλεγα. Επίσης αναφέρεται ξανά και στο The Bridge ότι είναι αυτή η δίωδος, πρέπει να καταφέρουν να ξεφύγουν πριν τους καταλάβει το Imagine Daughter. Γενικά αυτά τα holotapes, όπως είπα, έκαναν leak όλη τη season 5 από τόσο πριν. Απλά σας το αναφέρω σήμερα αυτόν γιατί βρέθηκαν και κάποια άλλα πολύ ενδιαφέρον leaks που έχουν να κάνουν με την ιστορία του Fortnite, που είναι ότι το Imagine Daughter έχει στείλει πράκτορες εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα στο Fortnite για να σταματήσει τους The Seven, τους Joneses δηλαδή, και βλέπετε εδώ μια λίστα που βρήκα στο Reddit που έχει πάνω όλες τις περιπτώσεις, θα έλεγα καλύτερα, που έστειλε το Imagine Daughter κάποιον Jonesy. Μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο, αφού έχουμε καταλάβει ότι τους βγάζει και τους βάζει ξανά μέσα στο The Loop, και λέει εδώ ότι ο πρώτος ήταν ο Bunker Jonesy που μπήκε στη Season 1 του Chapter 1 και ήταν το πρώτο πειραματόζων ουσιαστικά που έστειλαν για να κυνηγήσει τους The Seven. Επίσης, ο συγκεκριμένος έχασε και τη μνήμη του, από ό,τι ξέρουμε έχει τρελαθεί κιόλας από τον πολύ καιρό που βρίσκεται μέσα στο Fortnite. Μετά έχουμε τον Jonesy the First, που ήταν υποτίθεται ο δεύτερος, που αντικατέστησε τον Bunker Jonesy αφού χάθηκε στη Season 8 του Chapter 1. Μετά ο Dark Jonesy υποτίθεται είναι ο ίδιος, επειδή έγινε corrupted όμως από το Cube, ίσως να είναι κακός και να διέφυγε το Imagine Daughter. Αυτός είναι από τη Season 10, μας λέει εδώ η λίστα. Έχουμε μετά τον Agent Jonesy, που υποτίθεται είναι ο Bunker Jonesy, αλλά που έχει επιστρέψει στον κακό κόσμο και δεν είναι πλέον τρελός και τώρα ξαναεπιστρέφει στη Season 5 του Chapter 2 να μπει στο loop. Γι' αυτόν κιόλας όταν μιλούσε στο τηλέφωνο λέει «Δεν θέλω να ξαναβρεθεί snapshot μου στο Fortnite». Ίσως να ήταν ο πρώτος Jonesy που μπήκε στο The Loop. Μετά έχουμε τον Recruit Jonesy, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τη Μαύρη Τρύπα, γι' αυτό είναι και ολοκένουργιος, υποτίθεται είναι Recruit. Και έχουμε και μια δεύτερη σελίδα που έχουμε τον Castaway Jonesy, ο οποίος χάθηκε στο νησί του Fortnite με κάποιον τρόπο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Chapter 2 Season 3. Ο Slurp Jonesy είναι ένας από τους Jonesy τέλος πάντων που κυνηγούσαν τους The Seven και τον έπιασε ο Chaos Agent και τον τροποποίησαν σε έναν πειραματικό Slurp τέρας, και αυτός είναι από το Chapter 2 Season 2. Έχουμε τον Scuba Jonesy, ο οποίος υποτίθεται είναι εξερευνητής, είναι δίτης από το Chapter 2 Season 3. Ο Relaxed Fit Jonesy, ο οποίος λέει εδώ ξεκίνησε σαν στρατιώτης αλλά χαλάρωσε στο νησί, να πούμε παρετήθηκε και έγινε έτσι λίγο πιο χοντρούλης, αυτός είναι από το Chapter 2 Season 1 ή Season 3. Και μετά έχουμε τον καινούριο μας Jonesy που είναι ο Cozy Jonesy, ο οποίος λέει ήρθε τα Χριστούγεννα φέτος να δει τι γίνεται, αλλά έφαγε πολλά μελομακάρονα, πολύ σοκολάτα και έγινε και αυτός λίγο πιο χοντρούλης.
Αυτή είναι η 10 πιο βασικοί Jonesies που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ιστορία του Fortnite. Αυτή η κυνηγή, όπως τους αποκαλούμε, για τους The Seven. Πάντα αυτοί οι Jonesies χρησιμοποιούν και τη βοήθεια άλλων ατόμων στο κυνήγι τους, όπως τους καινούς Bounty Hunters που έρχονται τώρα στο Fortnite. Είχαμε στη Season 4-5 τους Enforcers, αν τους θυμάστε, που βοηθούσαν στο κυνήγι για τον Visitor που ήταν από τον Dusty Depot. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ιστορία του Fortnite συνδέεται εδώ και τόσο πολύ καιρό. Και έχω και μια υποψία ότι κάθε default skin στο Fortnite είναι πράκτορας της Imagined Order. Γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά skins που έχουν το ίδιο πρόσωπο ουσιαστικά. Επειδή είναι πάντα ο ίδιος πράκτορας που μπαίνει απλά άλλη στιγμή μέσα στο The Loop. Γι' αυτό έχει άλλη εμφάνιση, άλλα ρούχα στο πούμε. Αλλά το πρόσωπο, το βασικό κομμάτι τουλάχιστον, παραμένει το ίδιο. Ίσως και οι Ramirez να είναι μυστικός πράκτορας. Και ο Ποτσέπης, όπως το λέμε εμείς, και όλα αυτά τα skins να είναι συνδεδεμένα με το Imagined Order. Ο Jones πάντως σίγουρα είναι. Και κάτι τελευταίο που θέλω να προσθέσω έτσι για την ιστορία του Fortnite και το Imagined Order. Από ό,τι φαίνεται θα γίνουν πιο αυστηροί οι On Guards. Η Imagined Order χάνει τον ελεγχό του νησιού σιγά σιγά όσον προχωράει η season. Γιατί έχουμε κάποια Alexa voice lines εδώ, που είναι από κάποιο challenge φαντάζομαι ή κάποιον διάλογο, που λέει ουσιαστικά ότι οι Iron Guards θα γίνουν πιο αυστηροί, αρχίζουν να γίνονται τέλος πάντων πιο επικίνδυνοι και από ό,τι φαίνεται η IO θα αυξήσει τα μέτρα που υπάρχουν στο χάρτη αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε κιόλας ότι έχουν τις μυστικές βάσεις κάτω από τη γη, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανα πάσα στιγμή για να φέρουν ενισχύσεις ή τέλος πάντων για να κυνηγήσουν αυτόν που θέλουν, τους The Seven. Και γι' αυτόν χρησιμοποιούν και όλους αυτούς τους Bounty Hunters, τους Walking Dead, τους Marvel, όλους τους χαρακτήρες που έχουμε τα crossovers για να τους βοηθήσουν. Αυτό ήταν το βιντεάκι ό,τι αφορά την ιστορία του Fortnite, μάγκες μου, ελπίζω σας άρεσαν, ήταν έτσι μια αναδρομή και όλα στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε από Season 10 με τον The Visitor, μετά είδαμε όλους τους Joneses, τώρα είδαμε αυτό το καινούριο leak για την IO, ότι θα είναι πιο αυστηρή. Ελπίζω να σας άρεσε, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά leaks, άρα ήταν πιο συζητάμε μαζί. Όπως είπαμε, μέχρι τις 5 του Γενάρη που θα επιστρέψει Epic Games από τις διακοπές, λίγο δύσκολα τα πράγματα για leaks. Αλλά όπως και να έχει, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, ώρα 10 στο stream μας, έτσι θα γιορτάσουμε μαζί. Άρα μην το χάσετε, σας περιμένω όλους μέσα. Καλή συνέχεια μπρος στο παρόν, να είστε πάντα καλά. Μάγκες μου, μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα subscribe καινούργιοι. Εννοείται ένα like στο βίντεο, το βάλουμε στις τάσεις. Και πιο σημαντικό απ' όλα, αύριο το πρωί η κλήρωσή μας για τα 6.000 V-Bucks για όσους έχουν support the creator MT1993. Κάτω παύλα 96 στο shop και να μου αφήσετε και τα epic names σας κάτω στα comments. Αυτά όπως είπαμε για σήμερα, καλά Χριστούγεννα ξανά σε όλους και να είστε πάντα καλά.